Και βεβαίως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Πανετολικού, τον Παναγιώτη Στεργίου. Κύριε Στεργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και καλή σεζόν να ευχηθώ και σε εσάς και σε όλους μας, διότι είμαστε στο ξεκίνημα μια σεζόν. Και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ερασιτέχνη Πανετολικό, νομίζω ότι ο Ερασιτέχνης Πανετολικός χωρά μπροστά, κοιτάει μπροστά, σε συνεργασία και με την ΠΑΕ, και πλέον μιλάμε για έναν Ερασιτέχνη Πανετολικό πιο ενεργό από ποτέ, με την ανανέωση των υπάρχων τμήματων, αλλά και την δημιουργία δύο ακόμη, Κολύμβησης και Πόλο. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δύο καινούργια τμήματα που εντάξαμε στο σύλλογό μας, την Κολύμβηση και την Υδατοσφαίριση. Θεωρώ και πιστεύω, και θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Υπάρχει αρκετή κινητοποίηση από τον κόσμο που ενδιαφέρεται για τα δύο αυτά καινούργια τμήματα. Έχουμε ενισχύσει στο όσο μπορούσαμε καλύτερα και τα υπόλοιπα αγωνιστικά μας τμήματα, και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Υπάλληλοι, η οποία και αυτή είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, με πολλές διακρίσεις για τον σύλλογό μας. Και το handball, το οποίο και αυτό ξεκινάμε να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αγωνιστικό τμήμα, αν βέβαια μας το επιτρέψουν και κάποιες συνθήκες όσον αφορά το χώρο που θα προπονείται και θα αγωνίζεται, γιατί όπως γνωρίζετε στο κλειστό της αερογέφυρας δεν μπορεί να αγωνιστεί το handball, ενώ στο κλειστό, στο ΒΑΚ Μιχάλης Κούρσης δεν μπορούμε εκεί να αγωνιστούμε, γιατί υπάρχουν κάποια αντικειμενικά προβλήματα εκεί με τις μπασκέτες που είχαν τοποθετηθεί πριν δύο χρόνια. Είναι δύσκολη η μετακίνησή τους. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε σε συνεργασία και με τον Δήμαρχο να τα λύσουμε, και ώστε να στεγάσουμε και το τμήμα handball κανονικά και να κατέβει και η αγωνιστική του ομάδα στις υποχρεώσεις που έχει. Οπότε εδώ μιλάμε για έλλειψη κάποιου προπονητηρίου, φαντάζομαι, κάποιου ακόμη κλειστού γηπέδου, να υποθέσω. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Το γνωρίζουν οι πάντες, έτσι, ότι οι χώροι άθλησης εδώ, σε χώρους άθλησης, υστερούμε σαν πόλη. Ωστόσο, όπου και αν έχω ταξιδέψει, όπου και αν έχω πάει, και σε πόλεις πάρα πολύ μικρότερες από το Αγρίνιο, υπάρχουν 3 και 4 κλειστά γυμναστήρια. Και αυτό εδώ είναι, έχουμε αυτό είναι δύο κάτι, και το ένα. Έτσι. Κύριε Στεργίου, αυτό είναι κάτι πράγματι που μας πονάει όλους, και εσάς πολύ περισσότερο που το βλέπετε από πρώτο χέρι. Ωστόσο, εδώ δώσατε μια είδηση χθες, μιλώντας στην εκπομπή του Ναι, είναι κάτι το οποίο αυτό έρχεται αρκετά χρόνια πίσω. Είναι ένα οικόπεδο που είχε παραχωρηθεί από την Δημοτική Αρχή πριν, αν θυμάμαι καλά, 8-9 χρόνια περίπου. Πού περίπου είναι, μπορούμε να το αναφέρουμε? Κοιτάξτε, είναι κοντά στην περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου, πάνω είναι. Εμείς κάναμε όλες τις ενέργειες. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο και πάρα πολύ τρέξιμο. Γιατί όταν δεν χρησιμοποιείς ιδία κεφάλαια, υπάρχει θέμα όταν πρόκειται για δημόσιο έργο. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε όλες τις ενέργειες σαν Ερασιτέχνης. Πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και ευελπιστούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το όνειρο που είχαμε τόσα χρόνια τελικά θα πάρει σάρκα και οστά και θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Εκεί λοιπόν θα στεγάζονται όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, ή θα έχει να κάνει και με τον ΠΑΕ Πανετολικός? Όχι, δεν έχει σχέση με την ΠΑΕ Πανετολικός. Η ΠΑΕ Πανετολικός στηρίζει την προσπάθειά μας, είναι δίπλα μας. Όπου χρειαστεί θα βοηθήσει, εννοείται. Εκεί θα στεγαστούν τα τμήματα του Ερασιτέχνη και φυσικά θα υπάρχουν και, μιας και το οικόπεδο ανήκει στον Δήμο Αγρινίου, θα υπάρχουν και ώρες κοινού για τον μαζικό αθλητισμό. Πέραν τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Οπότε είναι κάτι το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων θα δώσει μια άλλη πνοή, ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα όταν αν με το καλό και καταφέρουμε και τελικά γίνει αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα, δεν θα λύσει μόνο τα προβλήματα του Ερασιτέχνη Πανετολικού που έχει τόσα χρόνια, δεν μπορεί να στεγάσει τα τμήματά του και περιφέρεται από ανοιχτά γήπεδα και από απλές σχολείων. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη, κακά τα ψέματα. Προφανώς. Λοιπόν, αν θα γίνει αυτό, θα δώσει λύση και στον Πανετολικό, αλλά και σε άλλα σωματεία, γιατί θα το κάνουν και άλλοι χρήστες, δεν θα είναι μόνο του Πανετολικού, θα είναι, αλλά ο Πανετολικός θα μπορεί να το διαθέσει και σε άλλες
σε άλλους συλλόγους για τις αγωνιστικές του και για τις προπονητικές του υποχρεώσεις. Μάλιστα. Πότε περίπου προβλέπετε να έχουμε κάποια νέα, επί της ουσίας δηλαδή, για αυτό το ζήτημα? Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο και να είμαι άκυρος. Εγώ απλώς το ανακοίνωσα αυτό, γιατί κάναμε τις επαφές που πρέπει να κάνουμε, πήραμε τις δεσμεύσεις και αυτές που περιμέναμε να πάρουμε, και δεν θέλω να κάνω κάποια άλλη, δεν θέλω να στοχοποιήσω ούτε η ημερομηνία ούτε τίποτα, γιατί δεν θέλω να φανώ ασυνεπής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουν δρομολογηθεί πλέον οι εξελίξεις από ένα κομμάτι που ήταν τόσα χρόνια ανενεργό, και θέλω να πιστεύω ότι με την στήριξη της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας και κάποιων άλλων παραγόντων, αυτό το έργο θα υλοποιηθεί. Μιας και μιλάμε για έργα και αναφέρατε και την περιφέρεια, έχετε κάποια νεότερη ενδεχομένως ενημέρωση σε σχέση με τα έργα στο γήπεδο της ΠΑΕ, στο γήπεδο το οποίο στην ουσία στον ερασιτέχνη ανήκει, αν δεν κάνω λάθος? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή διαβάζω και πάρα πολλά δημοσιεύματα, και αυτό το κομμάτι έχει φύγει πλέον από τον Πανατολικό. Είναι καθαρά, το έχει αναλάβει ο εργολάβος, ο οποίος στο χρονικό πλαίσιο που του δίνει ο νομοθέτης και θα πρέπει να υλοποιήσει το έργο. Τώρα, αν οι εργασίες πάνε με αργό ρυθμό, αυτά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να παρέμβει ο Πανατολικός, ο οργανισμός. Μάλιστα. Είναι καθαρά θέμα εργολάβου. Εμείς περιμένουμε να υλοποιήσει το έργο που έχει αναλάβει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν την πορεία των έργων. Προφανώς, και ο Πανατολικός, αλλά είναι κάτι το οποίο, εφόσον είναι στα χρονικά πλαίσια που του δίνει ο νόμος, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε παρέμβαση γιατί δεν προχωράνε γρήγορα ή γιατί σταματάμε για κάποιο διάστημα. Αυτό είναι καθαρά θέμα. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε ότι και οι ακροατές, ότι από τον Πανατολικό έχει φύγει πλέον το έργο. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό. Έχει δοθεί σε εργολάβο και είναι θέμα καθαρά του εργολάβου. Καλά κάνετε. Ο Πανατολικός πλέον εμπλέκεται, είναι ο ανάδοχος του έργου. Μάλιστα. Ελεγκτικά δεν μπορούμε εμείς σαν οργανισμός να τον ελέγξουμε γιατί δεν προχωράει γρήγορα ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Είναι καθαρά θέμα εργολάβου και περιφέρειας, που από εκεί θα χρηματοδοτηθεί. Δεν θα πάρει λεφτά ο Πανατολικός να διαθέσει να πληρώσει εργολάβο. Είναι καθαρά θέμα εργολάβου περιφέρειας. Ωραία. Και ευελπιστούμε τα 100 χρόνια να μας βρουν έχοντας ολοκληρωθεί οι όποιες εργασίες, γιατί σίγουρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά το 26, να μας βρει να είμαστε καλά, να είναι η ομάδα στην Α Εθνική. Και το βασικότερο είναι να είμαστε καλά, να είναι η ομάδα στην Α κατηγορία. Και να έχει τελειώσει και να έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες στο γήπεδο και να μπορούμε τότε να απολαμβάνουμε ένα πραγματικό στολίδι, γιατί σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια, θα είναι αν όχι ένα από τα καλύτερα επαρχιακά γήπεδα. Και η αλήθεια είναι ότι, και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά κύριε Στεργίου, όσες ομάδες έχουν έρθει, είτε μικρές είτε μεγάλες, έχουν να το λένε για τις εγκαταστάσεις, για τις υποδομές και για τον τρόπο που λειτουργεί ακριβώς, του Πανετολικού. Και αυτό είναι ένα μεγάλο παράσημο, πέρα από τίτλους και πέρα από άλλου είδους διακρίσεις. Είναι και αυτό που μας κάνει περήφανος όλους εμάς που είμαστε στην οικογένεια του Πανετολικού. Έτσι ακριβώς. Ένα ακόμη σχόλιο για την πορεία της ομάδας στο τμήμα ανδρών μετά και από αυτόν τον ιστορικό βαθμό κόντρα στον Ολυμπιακό, σε μια μάλιστα έδρα που ελάχιστοι, ίσως και κανένας από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας, θα καταφέρει να πάρει κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα σιγά σιγά βρίσκει το δρόμο της. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στο αγωνιστικό κομμάτι και θεωρώ ότι ο Πανατολικός, αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, με αυτό το πάθος που είδαμε στα τελευταία δύο παιχνίδια, δεν νομίζω ότι θα έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδος, όπως την στηρίζει τόσα χρόνια, και είναι δίπλα του, και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Πραγματικά, δηλαδή, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ευχόμαστε πραγματικά, διότι όπως το αντιλαμβάνεστε και εσείς, ο αθλητισμός έχει το δικό του ενδιαφέρον στην περιοχή και ο Πανετολικός είναι ένα brand name πάρα πάρα πολύ ισχυρό, και εδώ που τα λέμε ίσως να είναι και από τα ελάχιστα πράγματα που έχουν μείνει σε αυτή την πόλη για να διαφημίζεται κυριολεκτικά όπως πρέπει. Ο πρεσβευτής του νομού είναι ο Πανετολικός και αυτό που έχει καταφέρει ο Πανετολικός και το βιώνω σε κάθε ταξίδι του Πανετολικού, είναι ότι τον Πανατολικό πλέον τον σέβονται. Είναι μεγάλο πράγμα να πηγαίνεις
σε ιστορικά γήπεδα, σε ιστορικές ομάδες και να σε σέβονται. Είναι μεγάλο πράγμα. Και αυτό δεν το κερδίζεις εύκολα, να ξέρεις. Πράγματι, πράγματι, και το χαιρόμαστε με κάθε ειλικρίνεια. Εύχομαι λοιπόν πολύ σύντομα να έχουμε και άλλες ευχάριστες ειδήσεις και βεβαίως πάντα τα καλύτερα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Φίλιππ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.